όσο περισσότερες δεκαετίες ζωής έχεις διανύσει, τόσο πιο πολλά μαύρα πρόβατα θα έχεις συναντήσει. Ή ίσως είχες και εσύ την ατυχία να βιώσεις προσωπικά αυτό το χαρακτηρισμό κάποια ή περισσότερες φορές. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ψυχοδυναμικός ψυχολόγος και διευθυντής στην εταιρεία Ψυχική Φροντίδα, θα μας μιλήσει για όλους εκείνους που χαρακτηρίζονται ως μαύρα πρόβατα συνήθως από τους άλλους, αναλύοντας μεταξύ άλλων τη σκοπιμότητα αλλά και τα αίτια του ρόλου τους. Κύριε Παπαγεωργίου, μέσα από ένα πολύ ωραίο και εκτενές άρθρο στο thriveglobal.gr μπορούμε να διαβάσουμε τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου μαύρου πρόβατου. Ποια είναι αυτά, συνοπτικά, και πόσα τελικά μαύρα πρόβατα έχουμε στη ζωή μας όλοι? Έχουμε πολλά και το δυστύχημα είναι ότι συχνά είμαστε και εμείς κάποιο σε κάποια από τις σχέσεις που έχουμε. Το μαύρο πρόβατο είναι ένα ψυχικό φαινόμενο και αν κάποιος αναρωτηθεί γιατί το περιγράφουμε με μια τέτοια ίσως αστεία περιγραφή, μαύρο πρόβατο, είναι επειδή είναι τόσο σύνθετο φαινόμενο που δυστυχώς δεν έχει αξιωθεί να έχει ένα δικό του ξεχωριστό ορισμό. Το λέμε λοιπόν περιφραστικά μαύρο πρόβατο. Είναι αυτό που λέμε στα αρχαία ελληνικά ο αποδιοπομπαίος τράγος. Είναι αυτό που φορτώνεται λάθη, επικρίσεις, κατηγορίες στο σύνολο που ανήκει, είτε είναι η οικογένεια που μεγάλωσε, η πατρική του, είτε είναι η οικογένεια που έφτιαξε, ο γάμος του, η συζυγική του σχέση, είτε είναι ο επαγγελματικός του χώρος, είτε οι συμφοιτητές του. Είναι αυτός που φορτώνεται λάθη, επικρίσεις του συνόλου και τις παίρνει στην πλάτη του, σε εισαγωγικά, μόνος του. Είναι λοιπόν αυτός ο οποίος φορτώνεται τους υπολείπους. Όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν ότι είναι ο αποδιοπομπαίος, αυτός που απορρίπτουν, αυτός που αρέσκονται να επικρίνουν. Ο ίδιος όμως, αν τον ρωτήσουμε, δυστυχώς έχει την αίσθηση ότι είναι ήρωας ή ηρωίδα. Άρα εν μέρη και κατά κάποιο τρόπο όλοι έχουμε υπάρξει μαύρο πρόβατο στη ζωή μας ή υπάρχουμε? Οι περισσότεροι πάντως, ναι, δυστυχώς. Είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ δύσκολο και έχει να κάνει κυρίως, αν το δει κάποιος πιο ψυχαναλυτικά στην εξήγησή του, με το πώς έχουμε μεγαλώσει από μικρή. Τι είδους φροντίδα έχουμε πάρει από μικρά παιδιά και εννοώ νήπια. Αυτό είναι που ανταποκρίνεται στην πράξη. Ξεκινάει δηλαδή από την τόσο μικρή παιδική μας ηλικία? Η βαθιά θεωρία της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης ιδιαίτερα, σημαίνει αυτό ακριβώς. Αν κάποιος όταν είναι πολύ πολύ μικρός, νήπιο, ξαναλέω, έχει πάρει είτε πάρα πολύ φροντίδα, σε απόλυτους όρους και χωρίς περιορισμούς από τους γονείς του, αυτούς που τον ανέθρεψαν, έχει μεγάλες πιθανότητες να καταλήξει μαύρο πρόβατο. Αλλά όπως πολλά φαινόμενα στην ψυχολογία, το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχεις και από έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Μπορεί να μην έχεις πάρει καθόλου γονεϊκή φροντίδα ή να την έχεις πάρει και να ήταν πάντα ανεπαρκής. Άρα είτε πολύ και χωρίς όρια, είτε σχεδόν καθόλου δημιουργεί ένα μαύρο πρόβατο. Το σχεδόν καθόλου το καταλαβαίνω. Το πολύ με προβληματίζει. Γιατί η πολύ αγάπη και η πολύ φροντίδα μπορεί να μας οδηγήσει στο φαινόμενο του μαύρου προβάτου? Γιατί δεν έχει συνηθίσει κάποιος να παλεύει ενάντια στην ματέωση, που είναι αυτό τελικά και που μας οριμάζει. Είναι αυτό που μας κάνει να μπορούμε να έχουμε μια σχέση, να μπορούμε να τσακωθούμε, να διαπληκτιστούμε, αλλά να παραμείνουμε σε σχέση. Όποιος δεν το καταφέρνει αυτό σε συνδυασμό, γιατί για όλους είναι εύκολο να τσακωθείς και να φύγεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το επεξεργαστείς και να πας τη σχέση σου παρακάτω. Είτε είναι γονιακή, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι επαγγελματική. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις ότι είτε είσαι εσύ το μαύρο πρόβατο, είτε είναι κάποιος στον περίγυρό σου, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στην ομάδα σου, τι κάνεις? Η αλήθεια είναι ότι το μαύρο πρόβατο εξυπηρετεί. Άρα η ύπαρξή του, δυστυχώς, όσο δυσάρεστο και να είναι και όσες φορές και να το συζητάμε, σε πάρα πολλές ομάδες υπάρχει μαύρο πρόβατο, γιατί είναι ανάγκη να υπάρχει. Καθορίζοντας λοιπόν κατ' επέκταση και την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη όλο αυτό? Ναι, η οποία μάλιστα είναι και έντονα διφορούμενη. Είναι κάπως σαν το τρενάκι του τρόμου η επαγγελματική του εξέλιξη. Είναι καταδικασμένος να απορριφθεί και να αποτύχει. Άρα να φύγει. Είναι αυτοί που αλλάζουν πάρα πολλές δουλειές και έχουν πάντα κακά λόγια να πούν για τις προηγούμενες τους εργασίες. Υπάρχει όμως και ένα φαινόμενο που είναι πολύ ενδιαφέρον στην εξέλιξή του. Αν το μαύρο πρόβατο καταφέρει να επιβιώσει, και αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες, όχι τόσο από τις ικανότητές του, μπορεί να φτάσει να γίνει μεγάλος τέλεχος σε επιχειρήσεις. Δηλαδή η διαφορετικότητα που έχει, το πόσο πολύ αλλάζει την όρμα της ομάδας που ανήκει, μπορεί να φτάσει να γίνει και γρήγορα μάλιστα να έχει μια καριέρα μεγάλου τελέχους. Πολλά μαύρα πρόβατα έχουν καταλήξει να έχουν σπουδαίες καριέρες και οι ίδιοι μέσα τους, αν τους ερωτήσεις σε πολύ προσωπικά πλαίσια, σε μια ψυχοθεραπεία για παράδειγμα, δεν πιστεύουν ότι τους έχει συμβεί. Και ποια είναι η λύση σε αυτό, για να έχουν και προσωπική εξέλιξη και ευτυχία και επιτυχία? Να καταλάβουν τη θέση του μαύρου πρόβατου που έρχονται και αν είναι σε μια όριμη ομάδα, που αυτό δυστυχώς εξαρτάται από τους άλλους, όχι από τον ίδιο,
να τον βοηθήσουν να βγει από τον ρόλο του μαύρου πρόβατου. Γιατί θυμηθείτε, η κάθε ομάδα συνήθως χρειάζεται ένα μαύρο πρόβατο. Και μάλιστα όταν τον διώξουν ή τον χωρίσουν ή τον απολύσουν από τη δουλειά του ή φύγει από εκεί όπου είναι, η ομάδα ενώ νομίζει ή η πρώην σύζυγος νομίζει ότι θα είναι πιο ευτυχισμένη, δυστυχώς με την απώλεια δεν αποδεικνύεται ότι βρίσκει ευτυχία. Και αυτή το χρειαζόταν το μαύρο πρόβατο. Ο ειδικός έχει ρόλο εδώ. Για να τον βοηθήσει να βγει από το πάθημα της ζωής του που είναι το να γίνεται να έχει μετατραπεί σε μαύρο πρόβατο, ναι, μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται και υπομονή. Γιατί σας ξαναλέω, το σημαντικό είναι πως είναι ρόλος ζωής. Δεν είναι ένα μικρό θεατρικό.